Είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σφαγιανάκης, Ηρακλής Μπόικος δίπλα μου, διευθυντής Ακαδημίας. Πολύ χαρούμενος, διότι βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς γονείς στην κοπή πίτας της Ακαδημίας. Πώς νιώθεις που όσο μεγαλώνετε σε εισαγωγικά, μεγαλώνει όλη η αγάπη των παιδιών για εσάς και για την Ακαδημία? Για μας το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των γονέων μέσα από τη συστηματική δουλειά την οποία προσφέρει στην Ακαδημία. Συνεχώς όλο ένα και περισσότερα παιδιά έρχονται στα τμήματά μας και προσπαθούν πραγματικά ό,τι κάνουμε να έχει στόχο το παιδί και όσο θα την καλύτερη να δώσουμε όσο ανώτερα τα περισσότερα εφόδια μπορούμε σαν Ακαδημία. Το 2019 πώς ήταν? Το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά και κάθε αρχή και δύσκολη. Παρ' όλα αυτά είχαμε θέσει κάποιους στόχους, τους καταφέραμε. Το 2020 έρχεται γεμάτο προκλήσεις για εμάς και πιστεύουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ταξίδια εκτός Κέρκυρας. Έρχεται κόσμος, πάτε εσείς αυτούς, έχετε σχέσεις με άλλες ακαδημίες, τα παιδιά βλέπουν άλλα πράγματα, παίζουν με άλλους αθλητές, με άλλα παιδιά από άλλες πόλεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Πέρα το γεγονός που συμμετέχουμε εννοείται σε πρωταθλήμα της ΕΠΣ Κέρκυρας, προσπαθούμε όπου διοργανώνεται ένα τουρνουά να συμμετέχουν τα παιδιά μας. Κυρίως είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν εμπειρίες, να μην μένουμε μόνο στο νησί, να έχουν νέες παραστάσεις. Θεωρώ ότι και τη νέα χρονιά, όπως είπα, το 2020 και τα ταξίδια είναι μέσα στους προγραμματισμούς μας. Τι να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και βεβαίως τα παιδιά της Ακαδημίας για το νέο έτος? Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε υγεία. Το λέμε συνέχεια, όμως είναι πραγματικότητα και να προσπαθήσουν τα παιδιά αυτό που θέλουν τα παιδιά. Είναι να είναι συγκεντρωμένα, να είναι σοβαρά και να αποφεύγουν γενικότερα τις κακοτοπιές, γιατί σήμερα το σχολείο που κάποτε μια πηγή μάθησης δυστυχώς έχει χάσει λίγο το ρόλο του. Να προσπαθήσουμε και εμείς μέσα από ό,τι δυνατόν μας δίνουν αυτές τις ώρες στην Ακαδημία μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιάννης Φαγιανάκης κοντά μας, το όνειρό του, το όραμά του έγινε πραγματικότητα και μάλιστα ένας υπέροχος χώρος έχει γεμίσει με φωνές παιδιών, χαμόγελα, γονείς. Όλοι είναι χαρούμενοι γιατί τα πρώτα βήματα της Ακαδημίας ήταν τόσο πολύ όμορφα και τόσο πολύ σημαντικά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια και σήμερα στην κοπή πίτας έχει κατακλείσει τον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Πώς νιώθεις λοιπόν που αυτή η προσπάθεια έχει φέρει τόσο πολλά παιδιά κοντά? Συμμετέχετε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ, πηγαίνετε εκτός νησιού, κάνετε ταξίδια, έρχονται άλλες ακαδημίες εδώ. Πώς ήταν το 2019? Το 2019 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για μας. Εγώ σήμερα, όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα χώρο υπέροχο. Έχουμε γεμίσει ένα μαγαζί και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη το μεσημέρι για τη φιλοξενία σε αυτό το υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς προσπαθούμε καθημερινά πάρα πολλές ώρες για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να δημιουργήσουμε ένα χώρο καθαρό και υγιή για να αθληθούν τα παιδιά της Κέρκυρας. Νομίζω εν μέρει το έχουμε καταφέρει, αν και ακόμα είμαστε στην αρχή, είμαστε μόνο 16 μήνες Ακαδημία. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς και ιδιαίτερα τα παιδιά για την ανταπόκριση αυτή που έχουν, που βλέπουν την προσπάθεια που κάνουμε εμείς όλοι σαν Ακαδημία. Όταν μια ομάδα όπως ο ΠΑΚ, μια ομάδα τόσο πολύ σημαντική, λέει τα καλύτερα για την Ακαδημία, βλέπει τους χώρους που προπονούνται τα παιδιά, δίνει τα εύσημα, πώς νιώθεις που αναγνωρίζετε αυτή η προσπάθεια και είσαστε ακόμα στην αρχή ουσιαστικά? Εντάξει, νιώθουμε περηφάνεια, αλλά αυτό μας γεμίζει και ευθύνες όμως. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη της Ακαδημίας μας, οι προπονητές, οι φροντιστές, η γραμματέα μας και όλοι όσοι υπάρχουν στην Ακαδημία, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, δείχνουμε αγάπη σε αυτό που κάνουμε και αυτό νομίζω ότι το βλέπει, το καταλαβαίνει ο κόσμος και ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλες συνεργασίες από την πρώτη μας χρονιά. Αυτό σας είπα ότι μας γεμίζει περισσότερο ευθύνη και νομίζω ότι το μέλλον θα κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Τι να ευχηθούμε στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο για το 2020? Υγεία, τίποτα άλλο. Υγεία είναι το σημαντικότερο. Βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας πόσοι άνθρωποι και νέοι χάνονται άδικα. Αυτό που θέλω εγώ είναι να έχει υγεία όλος ο κόσμος και όλα τα άλλα με σκληρή δουλειά θα τα βελτιώσουμε.
Δήμαρχος Κέρκυρας Μεροπηδρέου, βεβαίως βρίσκεται σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Ένα αθλητικό γεγονός, πολύ σημαντικό. Η κοπή πίτας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Σφακιανάκης σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Γονείς και παιδιά έχουν γεμίσει με την παρουσία τους. Η Ακαδημία μετρά μόνο 16 μήνες, αλλά νομίζω ότι η παρουσία της είναι πάρα πολύ έντονη στα κερκυραϊκά αθλητικά δρόμενα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεστε εδώ, που έχει τη χαρά κόσμος να σας δει, αλλά και να δείτε πόσο σημαντικό κομμάτι της Κέρκυρας είναι ο αθλητισμός. Πώς νιώθετε λοιπόν που μια ακαδημία καινούρια στο χώρο κάνει τόσο σημαντικά βήματα? Καταρχάς είμαι από την πρώτη μέρα κοντά στην ακαδημία και στα παιδιά και πέρσι με το καλό ήμασταν εδώ, που ήταν η πρώτη χρονιά το ξεκίνημα. Είναι πολύ σημαντικό να φιλοξενούνται εκατοντάδες παιδιά, η αθλητιώσα νεολαία μας, σε δραστηριότητες όπως είναι το ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό. Δεν το συγκεκριμενοποιώ μόνο στο ποδόσφαιρο, γιατί απασχολούμενοι με τον αθλητισμό, θωρακίζουμε τα παιδιά μας από άλλες ατραπούς και από άλλες ασχολίες, οι οποίες είναι επιζήμιες πολλές φορές και για την υγεία τους, όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την πνευματική και την ψυχική. Άρα η καλύτερη ασχολία είναι ο αθλητισμός. Και στην Κέρκυρα έχουμε όλα τα εχέγγυα, μια πανέμορφη φύση, όλες τις υποδομές. Καλό καιρό τις περισσότερους μήνες το χρόνο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας να τα οθούμε σε τέτοιες δραστηριότητες. Και βεβαίως παράλληλα με αυτό εδώ στην Κέρκυρα έχουμε και μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, η άλλη ασχολία που έχουν τα παιδιά, η οποία είναι υγιής και υποφελία τους, είναι η τέχνη, η μουσική κυρίως και ό,τι έχει να κάνει με πολιτισμό. Άρα τι καλύτερο να έχουμε αυτούς τους δύο πυλώνες ανάπτυξης προσωπικότητων για τα παιδιά μας, ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας, αυτοπιθαρχίας και υγείας στο σώμα, στην ψυχή και στο νου. Θέλω να αρπάξω την ευκαιρία, επειδή τα παιδιά προπονούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και στο νησί έχουμε ένα θέμα όσον αφορά τις αθλητικές μας υποδομές, παρότι έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλές ομάδες, πολλές διακρίσεις, πολλούς πρωταθλητές, φαντάζομαι ότι είναι ένα σημείο, το οποίο, ένα θέμα στο οποίο το οποίο θα κοιτάξετε μάλλον με πολύ σοβαρή σκέψη προκειμένου να γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι αλήθεια και έχετε απόλυτο δίκιο ότι είμαστε πολύ πίσω σε αθλητικές υποδομές, όλο το νησί. Δεν έχουν επενδυθεί χρήματα σε αυτό το τομέα για πάρα πολλά χρόνια. Οι υποδομές μας είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ήδη από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έχω πάει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχω δει προσωπικά τον κύριο Αυγενάκη 2 φορές. Του έχω εξιστορήσει και έχω δείξει και φωτογραφικό υλικό για το πώς είναι και το κλειστό που προπονούν τα παιδιά μας στο ΕΑΚ, ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ότι δεν υπάρχουν άλλα κλειστά προπονητήρια για τα παιδιά μας και την νεολαία και ότι είναι ανάγκη να επενδυθούν επιτέλους χρήματα στην Κέρκυρα, στον τομέα του αθλητισμού και των αθλητικών υποδομών γενικότερα. Είναι γνώστης, η δέσμευση είναι ότι θα έρθει και ο ίδιος εδώ να δει προσωπικά κάποια πράγματα και ότι και με τη νέα διοίκηση του ΕΑΚ κάποια χρήματα θα οδηγηθούν προς την υλοποίηση έργων που έχουν να κάνουν με τις αθλητικές υποδομές, αλλά και τη βελτίωσή τους. Και για το κολυμπητήριο και για το κλειστό και για το γήπεδο και για προπονητήριο που πρέπει να γίνει καινούριο οπωσδήποτε. Είναι μια διαχρονική απαίτηση και θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα τη συγκυρία και η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή και οι βουλευτές αλλά και η Κεντρική Κυβέρνηση να σκύψουμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα και να δώσουμε το δρόμο για την υλοποίηση νέων υποδομών όπως πρέπει να είναι σε μια Κέρκυρα του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και όπως αξίζει και στα παιδιά.